Λοιπόν, μιας και μιλάμε για λεφτά, για 20 χιλιάρικα, πάμε στα πολλά τα μετρητά. Πάμε στα 600 δις του κυρίου Σόρα. Και να δούμε τελικά πώς βγήκε η πρώτη απόφαση, γιατί έχει και άλλες δικαστικές περιπέτειες που θα δούμε στην πορεία την εξέλιξή τους. Βγήκε ωστόσο αυτή η πρώτη καταδικαστική απόφαση για τον κύριο Σόρα. Τον ψάχνουν να τον συλλάβουν γιατί έφαγε 8 χρόνια. Άγγελος Βουράκης. Κρίμα να έχεις 600 δισεκατομμύρια για περίπου 100 χιλιάρικα να οδηγήσεις στη φυλακή. Βέβαια, κρίμα. Όπως είχαμε πει και από χθες, σήμερα έπρεπε να εμφανιστεί ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων πατρών ο κύριος Σόρας, ο οποίος φυσικά και δεν εμφανίστηκε, όπως δεν εμφανίστηκε και χθες στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Ζητήθηκε αναβολή για την υπόθεσή του με μια επιστολή που εστάλει από ένα δικηγορικό γραφείο. Η υπόθεση, καθώς είχε αναβληθεί και παλιότερα δύο φορές, το δικαστήριο δεν έκανε το αίτημα δεκτό. Είναι και παλιά υπόθεση, το 2007 το αδίκημα. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε πάλι να ξαναδώσει. Δίκασε τον κύριο Σόρα, ερημοδικάστηκε για την ακρίβεια, καθώς δεν παραστάθηκε ο ίδιος, ούτε εκπροσωπήθηκε από κάποιο δικηγόρο. Κρίθηκε ένοχος και αυτός και η σύζυγός του για υπεξαίρεση για μια υπόθεση με αυτοκίνητα. Μας είχε μιλήσει τότε ο δικηγόρος πατρών, ο κύριος Λεπίδας, είχε μιλήσει και στην εκπομπή μας, μας είχε περιγράψει τι είχε γίνει. Του είχε δώσει το αυτοκίνητό του, του είχε δώσει και μια εξουσιοδότηση για να το πουλήσει. Το πήρε, το πούλησε σε ένα συνεργάτη του. Πήρανε με ένα δάνειο, μετά το ξαναπουλήσανε σε ένα τρίτο άνθρωπο. Μορφιές. Δεν απέδωσαν ποτέ τα χρήματα. Πούλησαν άλλα το ίδιο αυτοκίνητο. Δύο-τρεις φορές. Δύο-τρεις φορές. Ακριβώς. Το πούλησαν και έδωσαν στο, και έδωσε στο κουμπάρο του. Το αφού του πούλησε τρεις φορές το αυτοκίνητο, του κουμπάρι το αυτοκίνητο το πούλησε τρεις φορές. Μετά το έδωσε, λέει, για να σου το ξεχρεώσει, κάτι κουβετιανά δινάρια. Δινάρια είχε τα πάει... οποία όμως δεν ήταν αυτά τα δινάρια τα τωρινά. Κυκλοφορούσαν. Ήταν κάτι που είχαν ακυρωθεί, είχαν αποσυρθεί τότε που είχε βάλει. Τον πόλεμο του κόλπου. Τότε λοιπόν είχαν βγει κάτι ρακινά, τα διάμεσα. Τι ήταν, ναι, ναι. Ήτανε, τότε είχαν φύγει μεγάλα πακέτα διναρίων σε βαλίτσες από την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο και ακυρώθηκαν και προσπάθησαν να το πληρώσουν με αυτά. Η ουσία είναι ότι 8 χρόνια κάθριξη για αυτόν και τη σύζυγό του, χωρίς αναστολή στην έφεση. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια απόφαση η οποία είναι άμεσα εκτελεστή. Ο κύριος Σόρας αναζητείται όπου εντοπιστεί. Θα συλληφθεί αμέσως και θα του επιδοθεί συγκεκριμένη απόφαση και θα οδηγηθεί στη φυλακή. Δεν δόθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Και 5 χρόνια στέρηση. Δικαιωμάτων. 5 χρόνια στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Μάλιστα. Πάντως, συγγνώμη, Άγγελε, δεν έχει βρεθεί ο κύριο Σόρα. Μέχρι στιγμή ο κύριο Σόρα δεν έχει βρεθεί. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πού είναι ο κύριο Σόρα. Πού βρίσκεται ο κύριος Σόρας, πώς, δώστε το μικρόφωνο γιατί πετάγεται συνέχεια, λέει πολλά καλά, δώστε το εδώ, πετάγεται, πετάγεται, ορίστε, πού είναι ο κύριος Σόρας, πού είναι και δεν εμφανίζεται. Κάπου γύρω από την Ακρόπολη, κάπου από εκεί. Ορκίζεται στο δια... Έχει το πιθανότερο. Περιμένει το θάμα. Μπορεί το... να έχει διαλυθεί ο κυταρικός του ιστός τώρα και να μην μπορούν να τον βρουν όπως λέει. Δεν το ξέρουμε. Το θέμα είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πίστεψαν στον κύριο Σόρα. Γιατί υπάρχει και κόσμος που πίστεψε. Που πίστεψε ότι αυτός ο άνθρωπος θα τους σβήσει τα χρέη. Και στέλνανε επιστολές σε φορείς για να τους σβήσει τα χρέη. Πιστεύουν ακόμα. Εντάξει, υπάρχει θέμα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Φώτη Λεπίδα. Τον κουμπάρο. Δικηγόρο, και δικηγόρο. Είναι δικηγόρος ο άνθρωπος, αλλά υπήρξε για κακή του τύχη και κουμπάρος του κύριου Σόρα. Βεβαίως με τις κουμπαριές ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι. Ακριβώς. Έτσι. Σου ζητάει ο άλλος, σου λέει δεν με παντρεύεις, φίλε, ας πούμε δεν κάνεις, εσύ. Μετά βγαίνει ένα πράγμα. Έτσι. Και είσαι φιλότιμος άνθρωπος, πας εκεί πέρα, τι να κάνεις, κάνεις την κουμπαριά και μετά πάρτα, πάρτα. Κύριε Λεπίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Καταδικάστηκε ο κύριος Σόρας άφαντος. Δεν ήρθε στο δικαστήριο, ούτε δικηγόρος του ήρθε κανένας. Κατά πρώτον να εξηγήσω ότι δεν δέχομαι να μελέτε κουμπάρο του Σόρα, γιατί ξέρετε αυτό είναι και θέμα βούλησης. Εντάξει, εμείς οι δικηγόροι παντρεύουμε και βαφτίζουμε πολλούς ανθρώπους. Έτσι. Δεν έχω αυτή την ιδιότητα. Είμαι απλά δικηγόρος, ένας απλός δικηγόρος και τίποτα άλλο. Πάμε πιο κάτω. Ο κύριος Σόρας σήμερα, μετά από πάρα πολύ καιρό, ήρθε η υπόθεση να δικαστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων για υπεξαίρεση κατά εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος. Όπως αναμένεται ότι ήταν φυσικό, γιατί η δικαιοσύνη μπορεί να καθυστερεί αλλά δεν παίζει, έκρινε τον κύριο Σόρα και τη σύζυγό του κυρίως, γιατί η σύζυγός του είναι ο ηθήνων νους όλης της
όλη αυτή τη τρομερή αθλειότητα που υπάρχει και δεν είναι σε μένα μόνο, είναι γενικώ για όλου του ανθρώπου. Αυτή τη τρομερή αθλειότητα των ανθρώπων που εμφανίζονται ως σωτήρες και είναι οι μεγαλύτεροι απατεώνες. Και έκανε το δικαστήριο ότι πράγματι είναι υπέτη τη πράξη που του αποδίδεται και του καταδίκασε σε 8 χρόνια κάθυρξη, χωρίς αναστατικό αποτέλεσμα η έφεση, χωρίς αναστολή η ποινή, χωρίς τίποτα. Κύριε Λεπίδα, ούτε τα λεφτά σας πίσω θα πάρετε, ούτε το αυτοκίνητο θα πάρετε, ούτε τίποτα άλλο έχετε να κερδίσετε. Αλλά αυτό το οποίο συνέβη σήμερα ήταν στην ουσία μία έμπρακτη δικαστική πλέον δημόσια κρίση, διότι ο κύριος Όρας μέχρι πρότινος κράδανε μία απόφαση που λέγει ότι έχει 600 δις δικαστική πάλι. Είναι απόφαση. Είναι μία πρώτη απόφαση για να αρχίσει να ξετυλίγεται και επίσημα πια. Και με τη βούλα του νόμου πια, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι μπορούμε να αποκαλύπτουμε, να καταγγέλουμε καταγράφοντας μαρτυρίες. Εδώ έχουμε πλέον μια απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Για να αρχίσει να ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι, καλά κάνατε και το φτάσατε ως εκεί. Σας ευχαριστούμε όλοι. Το μόνο που λέω εγώ είναι ότι σήμερα δεν νιώθω εγώ προσωπικά δικαιωμένος, γιατί ούτως ή άλλως εγώ έμπλεξα με έναν απατεώνα και με μια απατεώνισσα. Αυτά είναι τα πράγματα απλά. Έμπλεξα σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Δεν θέλω να πω παρά περαιτέρω πράγματα. Έχουν υποθεί αυτά στο δικαστήριο. Το δικαστήριο έχει κρίνει για αυτά τα θέματα. Δεν θα συζητήσω. Δεν είναι θέμα κριτικής ικανότητας νοός, αλλά είναι θέμα ιδιαίτερης μεγάλης ανάγκης που εμφανίζεται ένας άνθρωπος ότι μπορεί να πουλήσει ένα αυτοκίνητο. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι γονιδιακά απατεώνας και η γυναίκα του είναι ο ηθήνονος αυτής της ιστορίας. Είναι δύο άνθρωποι που δεν κάνανε τίποτα άλλο από την πρώτη στιγμή που σμίξανε από το να δημιουργούν προϋποθέσεις απατηλής μετάλλευσης ανθρώπων. Δεν θα προχωρούσα τόσο πολύ. Ειλικρινά σας λέω και δεν έχω τίποτα να κερδίσω από τις ώρα. Ούτε τα λεφτά μου πίσω πρόκειται να πάρω, ούτε τίποτα. Το μόνο θέμα είναι ότι δεν δέχομαι ως πολίτης αυτής της χώρας και ως κοινωνός να υπάρχει πλέον αυτή η καθυστέρηση στην ελληνική κοινωνία, να πιστεύει ότι μπορεί ένα άτομο το οποίο είναι η αποτύπωση της εγκληματικής φυσιογνωμίας, αν δεχτούμε τον Γαρδίκα με τα όσα λέει, να τον δέχονται ως σωτήρα. Δεν γίνεται άλλο. Αν δεχτούν αυτόν ως σωτήρα, ας δεχτούν επιτέλους ότι εγώ είμαι ο μεγαλύτερος εμπόδιος, ο μεγαλύτερος εχθρός της σωτηρίας της Ελλάδας. Δηλαδή ότι εμπόδισα να σωθεί η Ελλάδα από το σωτήρα Σόρα. Εντάξει, να ξεκαθαρίσουμε. Στο βουδί, δίνεις κάτι προδοσία. Κύριε Λεπίδα, σας ευχαριστούμε όλοι πολύ, να ξέρετε. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Είχαμε λοιπόν μια σωτηρία, μια πιθανότητα να σωθούμε, τίποτα. Μας την αφαίρεσε, εδώ εγώ επαναλαμβάνω, εκτός από τους ανθρώπους που πάλεψαν σιωπηλά με ένδικα μέσα, εδώ ήταν ο θετικός ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που δεν έμειναν στη δολοφονία της καημένης της Θόμης της Κουμπούρα, αλλά άρχισαν τις αποκαλύψεις να καταγράφουν μαρτυρίες, να κάνουν έρευνα τη μία μετά την άλλη και να ξετυλίγουν το κουβάρι για να προστατευτεί και ο κόσμος. Εδώ πήγαινε κόσμος και τον προσκύναγε τον άνθρωπο αυτό. Και πλήρωνε. Εδώ μέχρι πρόσφατα πήγανε 300 άτομα, παιδιά, στο Ηρώδιο. Και ορκίζονταν τον όρκο στο Δία ότι θα διαλυθεί, λέει, πως το έκανε, θα διαλυθεί. Θα διαλυθεί ο κυταρικός του ιστός, αν παραβούν τον όρκο τους. Θα διαλυθεί ο κυταρικός του ιστός, αν παραβούν τον όρκο στο Σόρα, αν έχετε το Θεό σας, ανώ! Διαφημίσεις! Ανώ!